Άγιες μέρες ήρθαν. Και τι κάνουμε τις Άγιες μέρες, Λένα? Τι κάνουμε? Μουχροβιέδες. Πέρα από αυτό. Προσευχόμαστε. Εσύ θα έπρεπε να το κάνεις 365 μέρες το χρόνο, αλλά όχι. Τρώμε. Και τι τρώμε? Τρώμε έτσι πράγματα λίγο πιο ιδιαίτερα από αυτά που θα τρώγαμε μια απλή μέρα. Μουχροβιέδες. Δεν θα τους ξαναπείς. Τους είπαμε στα διλήμματα. Τι μπορεί να φτιάξει ένα απλό σπίτι αυτές τις Άγιες μέρες, χωρίς να ταλαιπωρηθεί, αλλά να φάει κιόλας ένα ωραίο φαΐ? Γαλοπούλα! Μπράβο. Αλλά επειδή εμείς είμαστε φτωχοί, τι πήραμε? Τη γαλοπούλα του φτωχού. Δηλαδή, το κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Έχουμε πάρει αυτό εδώ το... το οποίο... θα φτιάξουμε σήμερα και θα το περιποιηθούμε. Είσαι έτοιμη? Πάρα πολύ. Όπως πάντα έχουμε συμβουλευτεί τον οικογενειακό μας τσελεμεντέ, δηλαδή τη γιαγιά μου. Αλλά επειδή είναι μαγειρική, θα κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Να γίνει η στέψεις. Βοηθέ, θα σε λέω σου σεφ. Μην μου γίνει μπουστάκι όμως. Αχ, χτύπησε το πόδι μου! Πού? Δεν μοιάζει με αυτή που έτρεχε στα λιβάδια και τραγούδα για τη μελωδία της ευτυχίας με αυτό. Σαν την Τζούλι Άντριψ είσαι! Dreams are alive with the sound of music. Όχι, πρέπει να χοροπηδάς, πρέπει να χοροπηδάς. Θα ξεκινήσουμε από τη γέμιση που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της συνταγής. Φαντάκι, γιατί, σαλμονέλα, καραδοκί! Νιώθω σαν να πηγαίνω στο γιατρό. Τι νόμι, να σου πω κάτι? Παρακαλώ. Εγώ δεν έχω ξαναμπεί όλο το ποτέζι μου. Θέλω να το δω λίγο. Είτε να γεια. Απίστευτο. Συγγνώμη, από πού είναι το κεφάλι μου? Εδώ ο κόλος του γιατί γίνει. Γιατί ο κόλος μπορεί να γίνει και έτσι. Να ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα. Αυτά εδώ τι είναι? Είναι κάποιο όργανο, είναι νεφρά. Απίστευτο. Έχει πνεύμονες. Λοιπόν. Πού είναι? Εμείς γιατί δεν τους πήραμε? Θα κάνουμε το εξής. Ένα πίπουλο. Το περιεργάζομαι λίγο, προσπαθώ να το σηκώσω να γλιστράει. Εδώ ήταν το κεφάλι του. Κοίτα! Rest in peace. Θα ξεκινήσουμε από την προετοιμασία της γέμισης που είναι πάρα πολύ απλή. Αν ζείτε βουκολικά, το κοτόπουλό σας θα έχει όλα τα παρελκόμενα μέσα. Εμείς που δεν ζούμε βουκολικά, το βρήκαμε αδειασμένο και φροντίσαμε να πάρουμε κάποια από αυτά που έχει μέσα κάθε ζωντανός οργανισμός. Αυτό είναι σηκωτάκι. Και καρδιά! Αυτή είναι η καρδιά από το κοτόπουλο! Και τι δουλειά έχει νομίζει με το σηκώτη? Θα κόψουμε τα σηκωτάκια, καρδιές και ό,τι άλλο αγνώστου προελεύσεως έχουμε σε κομματάκια. Λαβέ. Νεφρό. Συγγνώμη, θέλω να τα χωρίσω. Θέλω να κάνω την ανατομία ενός κοτόπουλου. Όχι, θα φανείς. Κοίτα το νεφρό που σου. Σαν λουκάνικο μοιάζει. Σταματάμε. Κοίτα το σηκώτη που έχει τρυπούλες. Λες να ήταν άρρωστο. Για να περνάει καλύτερα το αλκοόλ. Πόπο. Αχ, και μείνει η καρδούλα του. Παιδιά δεν κόβεται. Πόπο. Όλα ίδια να πω μέσα. Αυτό τι είναι? Που είναι μαύρο. Πιστεύω να έχει καρκίνο. Αίμα είναι αυτό? Αυτό είναι αίμα. Ρε μη γελάτε, εγώ είμαι πάρα πολύ συγκλονισμένη. Γιατί έχουμε όμως εσωτερικά από δύο κοτόπουλα? Γιατί είμαστε large. Πώς τα χωράει? Δεν είμαστε τίνκα γεμισμένοι όλοι. Είναι τύπου και εσύ μέσα στο σώμα σου, ναι, που έχεις τα όργανα ενός ανθρώπου, ναι. Χωράνε δύο? Δεν χωράνε δύο, αλλά έχεις χώρο μέσα σου. Δεν είμαστε μπετόν αρμέ. Να κοίτα, άμα κάνεις έτσι μπορεί να στο περάσουμε. Σταματήστε τη γη να κατέβω! Θα τα σοτάρουμε μαζί με τα υπόλοιπα υλικά της γεμίσης, αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτά που είναι και κρέας και λογικά χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ανάβω το μάτι. Ανεμένο το είχαμε από πριν. Ανάβω το μάτι, δεν κλέβουμε εδώ. Και μαζί με τα εντόστια, θα πούμε κατά γενική ομολογία, θα βάλουμε τυρί. Έχουμε ένα συνδυασμό από κεφαλοτήρι και παρμεζάνα. Θα βάλουμε σκόρδο και θα χρησιμοποιήσουμε επίσης κουκουνάρι, κάστανο. Αυτά. Προαιρετικά, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και σταφίδες, αλλά μην το χέσουμε. Σκόρδο αυτό είναι πολύ, θεωρώ. Αντικαλύπτουν πολύ.
Α, δεν είναι πολύ. Λίγο είναι. Λίγο είναι. Λοιπόν, κόβουμε το σκόρδο. Πρώτα κόβουμε μπρος και πίσω. Φοβλένει. Πού πας, βρε. Α, έτσι, να κόψουμε το μικρό σκελίδες και να βάλουμε αυτό όπως είναι. Ωραία, πήγε. Βγάνει καπνούς. Βγάνει. Ρίξε το κρέας. Παιδιά, το τρία είναι πάρα πολύ δυνατό. Θες να μπεις λίγο στο κάδρο? Είμαι στο κάδρο. Και να κατέβουμε γρήγορα. Για να μην μας κολλήσει. Και να μην μας καεί. Το αίμα είναι άλλο. Προσθέτουμε και το σκόρδο. Και συνεχίζουμε με... Καλησπέρα. Συνεχίζουμε με το κάστανο, το οποίο εντάξει, το κόβουμε σε κάποια κανονικά κομμάτια. Το τσιγαρίζουμε και αυτό. Να το βάλουμε, θα πάρει μία. Δεν θα πάρει και πολύ. Κουκουνάρι. Τώρα κουκουνάρι. Δεν το σπάμε. Έτσι ολάκερο. Δεν είναι μεγάλο. Μας φύγει κανένα δόντι. Φτάνει αυτό. Φτάνει. Άλλα το πιπερώνουμε. Βάζω το χοντρό. Η γέμισή μας είναι σχεδόν έτοιμη, γιατί μπορούμε. Και τώρα θα προθερμάνουμε το φούρνο. Σπίτε εδώ, να βάλουμε το τυράκι. Το τυρί μου βάλεις τώρα θα λιώσει. Θα προσθέσουμε το τυρί, το οποίο θα κάνει, θα δώσει μια τσαχπινιά στη συνταγή, θα μπορούσα να πω. Και θα προχωρήσουμε στη γέμιση. Θέλω να το γεμίσω. Ωραία. Άρα προσθέτω εγώ το τυρί. Έχουμε βάλει και μια ολόκληρη σκελίδα σκόρδο. Γιατί μας αρέσει και γεμίζουμε το κοτόπουλο. Θα τοποθετήσουμε λοιπόν το κοτόπουλάκι μας. Απά, στο ταψί απά. Αυτό είναι πιο βαρύ από το παιδί μας. 1,5, έτσι θα είναι το παιδί όταν πάει 1,5 κιλό. Ναι, δεν μπορούμε να το σκόσουμε. Θέλω να ρίξω εγώ μία. Ρίξε. Να το κάνω με το αυτό έτσι, δεν το... Μην είσαι συγχαμένο. Έλα. Κλέβει κι άλλο χώρο. Η μάνα μου απλά θέλει να φάει. Τα σχόλιά της είναι τέτοιου τύπου. Όχι, δεν σπρώξε μέσα. Όλο θα μπει. Σπρώξε και θα μπει! Δεν χωράει. Μωρέ, με λίγη προσπάθεια. Έλα, δε, τίποτα δεν έχει μείνει. Μιας και ανέλαβες εσύ τη δύσκολη αυτή δουλειά του γεμίσματος του κοτόπουλου, εγώ θα αναλάβω την άλλη δουλειά που είναι πιο καλλιτεχνική, που είναι το ράψιμο. Και επειδή δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες βίαιες ενέργειες, βλέπες ακοράφα, θα χρησιμοποιήσουμε οδοντογλυφίδες. Κυρίως γιατί δεν είχαμε. Γι' αυτό. Πού μπαίνουν? Στον κόλο. Έλα ρε. Τύπου έτσι. Τύπου έτσι. Θα το κάνω, εγώ θέλω να το κάνω αεροστεγός. Ωραίο το κάναμε. Καλό είναι. Φαίνεται ωραίο, φαίνεται πιο ζωντανό από πριν. Και τώρα θα προχωρήσουμε σε μια απαραίτητη διαδικασία που είναι η περιποίηση του κοτόπουλου για να τρώγεται και αυτό όλο πολύ καλά. Θα βάλουμε μουστάρδα. Λοιπόν, βάλε τελε, βάλε να έχει. Ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι. Θα βάλουμε και από πάνω στις πατάτες και από αυτά. Αυτό είναι για την πέτσα. Και λίγη ρίγανη. Εντάξει, ρίγανη του το παίρνει. Είναι ωραίο. Και λεμόνι. Να στύψουμε, θέλω πολύ λεμόνι. Το κάνω έτσι γιατί η μαμά μου μου μάθε ότι δεν πρέπει να πάει στο μάρμαρο το λεμόνι. Η μαμά, καλό παιδί που είναι γαμώτιο μου. Κούτσι. Μα τι άντρας, θέ μου. Και θα προχωρήσουμε σε κάποιο μασάζ. Θες να το... Επί του κοντά, να το μασαζάρω, δεν έχω πρόβλημα. Τώρα φώτισε. Του πάει το κιτρινάκι. Ναι. Εν τω μεταξύ, πως θα πρέπει να βάλουμε και κανένα μπαχαρικό μέσα. Κουκουμά έχουμε. Αμέ. Δεν φέρει τα μας, κυρία Μαρία. Α, νάτος και κουρκουμάς. Πόσο βάλουμε. Ποδαράκια, χεράκια. Τι ωραία, τι καλά. Μήπως να το γυρίσουμε και ανάποδα. Πρέπει. Να κάνει βαρύ. Πάρα πολύ ωραία. Σαν να έχει κάνει σολάριουμ είναι τώρα. Όχι, στο σωστό το σολάριουμ δεν μπορεί να το καλύζεις. Μαυρίζεις. Κάντο κι εσύ.
Μην του κάνεις για την κυταρίτιδα, κάν του γενικό. Και αυτό είναι για να πάει μέσα. Αυτό είναι για να γίνει έτσι πιο... Για να γίνει κάποια ισχωρή ή ισγωρή. Όχι, όχι, όχι. Για να γίνει λίγο πιο... Να έχει μια κρούστα από πάνω, να είναι λίγο πιο γευστικό. Α! Τι συνέβη? Τσιμπήθηκα. Θέλω να το βάλω σε μια στάση, πως είναι της αστυνομίας το έτσι. Το crime scene. Εκεί. Πολύ βασικό κομμάτι, γιατί εγώ αυτά θα φάω στο τέλος, είναι η περιποίηση της πατάτας. Έχουμε πάρει αυτές τις καταπληκτικές πατατούλες που τις τρως και ολόκληρες και είναι πάρα πολύ καλές και τέλειες αυτές. Λοιπόν, και θα ρίξουμε λεμόνι, χυμό και πορτοκάλι. Ας ρίξουμε και μουστάρδα με μέλι, αν και μπορούμε να ρίξουμε και μέλι σκέτο. Όχι, καλή. Αλλά... Ας ρίξουμε και μουστάρδα. Ωραία, μουστάρδα. Αλάτι πιπέρι. Αλάτι πιπέρι θα βάλουμε, γι' αυτό είναι το κατάλληλο. Βάλε από το καλό αλάτι. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το καλό, που έχει τα μπαχάρια μέσα. Με μείγμα μπαχαρικών. Ναι, 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 ναι. Άνοιξε το καπάκι πρώτα. Ντροπή μου! Πας καλά. Πολύ. Πιπέρι μπόλικο. Τώρα αυτό θα τρίψει. Χαλετρίβει, τρίβει. Πιπεράκι. Δεν το όλο σε μία πατάτα. Θα τα ανακατέψουμε! Βάζω ριγανίτσα. Βάλε και λίγο λεμόνι ακόμα. Γιατί εγώ τις τρώω πολύ λεμονάτες. Σκόρδο τριμμένο. Γιατί γενικά είμαστε μερακλείδες. Και κάτι μου διαφεύγει. Α, και λίγο λαδάκι δεν πρέπει να βάλουμε. Α, ε? Δεν πρέπει. Βέβαια. Δεν πρέπει, πρέπει. Πρέπει, πρέπει. Πρέπει, πρέπει. Πρέπει, τι δεν πρέπει. Φτάνει. Φτάνει, θεωρώ. Το λάδι στην πατάτα. Το ερωτεύτηκα. Μόνο αυτές θα φάω, είμαι σίγουρος. Τέλειο θα βγει! Γενικά φοράμε γαντάκια διότι το κοτόπουλο έχει... Μη! Τι σου είπα! Δεν πρόλαβα να γλύψω. Τι σου είπα! Δεν πρόλαβα! Είμαι με τα χέρια από το κοτόπουλο ακόμα, βρε μαλάκα. Έλεγα λοιπόν ότι φοράμε γαντάκια διότι το κοτόπουλο έχει κάποια σχετική σαλμονέλα ενίοτε. Ντροπή σου! Γι' αυτό κατέληξες έτσι. Γι' αυτό είσαι έτσι. Και επειδή μας άρεσε περισσότερο αυτό το ταψί, γιατί είναι έτσι το ωραίο, το παραδοσιακό το ταψί, θα βάλουμε το... αυτό το πράγμα. Το crime scene. Το crime scene θα το βάλουμε απά σε αυτό το ταψί. Ρε, είναι βαρύ. Αλλά θέλω μισό λεπτό να το... Είναι σαν installation. Ναι, θέλω να το κάνω λίγο installation. Άνοιξε εδώ τα φτερά. Έτσι. Αυτό είναι σαν τη σημαία της Βυζαντίνης Αυτοκρατορίας. Βυζάν! Αχ, το κοτόπουλο του Βυζάν! Αυτά είναι πολύτιμα. Καλέ, ναι. Σ' αρέσει έτσι? Ναι, περίμενε τώρα το φτιάχνω λίγο. Θα ψηθεί καλά ή θα είναι σαν γάμο το κέρατό μου? Crime scene. Τέλειο. Και για να το κάνουμε λίγο πιο ωραίο, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα βγει τέλειο, απλά πρέπει να βγει πιο καλό από τέλειο, θα του βάλουμε και λίγο βουτυράκι στην πέτσα για να γίνει Κατερινάκι πετσούλα. Α. Πρέπει να μπει και λίγο εδώ μέσα στις πατάτες, ξέρεις. Βέβαια, μου είχαμε βάλει και λίγο στον κόλο. Σαν λιπαντικό. Όχι, για να έχει και λίγο βούτυρο μέσα, βρε. Νομίζω ότι το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Μοσχοβολάει το σπίτι. Τώρα μύρισαν Χριστούγεννα. Πώς θα το σταυρώναμε. Αχ, λες πάλι, αφού την προηγούμενη φορά δεν πήγε καλά. Γιατί? Είδαμε και με τη φανουρόφυτα. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι, ναι. Το σταυρώνουμε γιατί πρέπει. Γιατί το αγαπάμε και γιατί μετά θα το φάμε. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό μου αρέσει πάντα να το κάνω, αλλά θα μου πάρεις και κλακέτα. Θα το ψήσουμε για αρχή στους 200 βαθμούς για περίπου 1 τεταρτάκι 20 λεπτά. Να πάθει ένα ντουβρουτσά, να μείνουν όλα μέσα καλά και μετά τι θα κάνουμε, Σιλένα μου? Μετά θα το σκεπάσουμε με αλουμινόχαρτο, θα χαμηλώσουμε λίγο τη θερμοκρασία και θα το αφήσουμε εκεί μέχρι να ψηθεί. Έμπα! Έμπα! Ανοίξε. Μα από εκεί που κάτσε πώς να ανοίξω. Α. Πού σου! Καλεμούσκεμα το έκανες. Έλα, ευκολάκι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί το κοτόπουλο είναι επιτέλους έτοιμο. Έχουν περάσει 2 ώρες και 10 λεπτά. Το ψήσαμε έτσι σιγά σιγά να μην το ζωρίσουμε. Και το αποτέλεσμα... Έλα, θα πάρει και αυτό που είναι σαν ζωάκι. Εσύ είσαι σαν ζωάκι. Μπράβο,
Ρε, να σου πω κάτι. Ρε, αλήθεια, τώρα είναι σαν νεκρό. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι, ρε, είναι τέλειο. Οι πατάτες είναι απίστευτες. Δηλαδή, εγώ πατάτα τσίμπαγα. Έχει και υγρά, είναι φοβερό. Και θα κάνουμε και κάποια παπάρα, εννοείται. Η πρώτη φορά θα είναι. Να κάνουμε μια δεκμή με τη μυρωδιά. Ρε, είναι πολύ σπιτικό. Δηλαδή, εγώ θα νόμιζα ότι είμαστε νοικοκύριδες με αυτό. Για πτώμα, ωραία μυρίζει. Αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε βίντεο που ανεβαίνει σε αυτό το γαστρονομικό κανάλι. Τι λέω? Κάντε στο κουτάκι πληροφοριών, μπορείτε να βρείτε όλα μας τα social media και να μας ακολουθήσετε. Και στα σχόλια φυσικά πρέπει, θα πω, να μας γράψετε εσείς τι γεμίσατε. Όχι, μπορείτε να μας γράψετε τότε εσείς τι θα μαγειρέψετε φέτος τα Χριστούγεννα. Όποιος δεν μας κάνει follow σε όλα μας τα social media, το βράδυ θα έρθει ένας δράκος και θα του φάει το φαΐ και τα μέλα μακάρονα.